Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό έβαλε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times σχετικά με τη μελέτη για τα αίτια και τις ευθύνες όσον αφορά στο κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας και την κατάρρευση της οικονομίας. Μελέτη που σύμφωνα με την εφημερίδα ετοιμάστηκε με οδηγίες του Προεδρικού. Ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε πως το δημοσίευμα επιθυμίζει το μείζον ζήτημα της κυπριακής κρίσης. Πώς από ένα πρόβλημα 2-3 δισεκατομμυρίων καταλήξαμε σε εκατόμβη δεκάδων δισεκατομμυρίων. Πώς από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μιας τράπεζας που αφέθηκε να γίνει αφαιρέγγια, αποκρύβοντας τα πραγματικά δεδομένα, οι αρχές άφησαν να παίξει ντόμινο και να πέσει πάνω σε όλο το τραπεζικό σύστημα. Για στημένα επικοινωνιακά τεχνάσματα κατηγόρησε την κυβέρνηση ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Σταύρος Σαββαγόρου, ενώ με σκληρή γλώσσα σχολίασε μέσω γραπτής δήλωσης ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, στον οποίο η έκθεση αποδίδει μεγάλο μέρος της ευθύνης. Επιχειρεί αφελώς να αποδείξει ότι για την οικονομική καταστροφή φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον κύριο Αναστασιά. Δεύτερον, επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά γεγονότα, τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση. Έχει πλέον καταντήσει γραφικό φαινόμενο κάθε φορά που η κυβέρνηση Αναστασιάδη βρίσκεται σε δύσκολη θέση να κατασκευάζει θέματα. Αυτή τη φορά ανακάλυψε ένα νέο φύλλο σικής. Μια κατά παραγγελία έκθεση που κανένας δεν ξέρει εκτός από το προεδρικό ποιος την έγραψε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, Νικόλας Παπαδόπουλος, απίφθινε επιστολή στον υφυπουργό παρατοπρόεδρο με αίτημα να αποσταλεί στην Επιτροπή η μελέτη για την παραχώρηση ΕΛΑ. Θέλουμε να γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες, ποιος παράγγειλε την έκθεση, ποιος διορίστηκε να συντάξει την εν λόγω έκθεση και με ποιους όρους εντολής. Πότε η Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε έρευνα για την παράνομη παραχώρηση του ΕΛΑ. Ενώ απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας διερωτήθηκε κατά πόσο θα γίνει παρόμοια έκθεση και για την πώληση των κυπριακών τραπεζικών παρακτημάτων στην Ελλάδα. Διερεύνηση ζητά και η Συμμαχία Πολιτών. Εάν ευσταθεί το δημοσίευμα, προκύπτουν σοβαρές ευθύνες τόσο για τους αρμοδίους που έπαιρναν τις αποφάσεις, όσο και για την Κεντρική και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το δημοσίευμα των New York Times δεν κομίζει η Γλαύκα εις Αθήνας. Ήταν η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, ο οποίος προέβησε δηλώσεις από τη Λεμεσό. Δεν έβαζε κανείς τροχοπέδι στην οικονομική κατηφόρα και δυστυχώς εφθάσαμε εδώ που φθάσαμε. Το κράτος δεν πήγαινε καλά. Είχαν αντιληφθεί προπολού, παρόλο που ο φίλος μου Χριστόφιας δεν θέλει να το παραδεχθεί. Ήθελε να ρίξει το βάρος των οικονομικών στις τράπεζες. Και κατέληξε ότι ο ίδιος γνώριζε και είχε μιλήσει και στον τέος πρόεδρο και στους διοικητές των τραπεζών.